σε σχέση με τα γεγονότα, αλλά και με τις αιτίες που προκάλεσαν τα γεγονότα αυτά. Όπως είναι δηλαδή το ζήτημα του εγκλωβισμού των ανθρώπων και των αιτημάτων από τη μία που είχαν καταθέσει αυτές τις μέρες, διεκδικώντας με την εν μέρη κατάληψη της πλατείας την μετακίνησή τους από το νησί, και από την άλλη μια την πραγματικότητα που λέει ότι δεν είναι κακές οι δομές, δεν θα λέγεται ότι οι δομές είναι κακές. Τι λες, έχουμε, ξέρετε, το ξύμωρο της εγκατάστασης της Μόριας, όπου η δομή δεν είναι κακή, αλλά έχει υπερδιπλάσει ο πληθυσμό. Βέβαια, από αυτόν τον πληθυσμό, κύριε, πάλι δημιουργούνται και συνθήκες που δεν είναι καλύτερες, έτσι. Και από την άλλη έχουμε το χώρο του Καράτεπέ, ο οποίος είναι ένας υποδειγματικός μεγάλος χώρος, που τι ηνικιό δουλεύουν. Κύριε, πάλι όμως, ποιος στέει για όλα αυτά, πού είναι οι ευθύνες και τι πρέπει να γίνει, μήπως υπάρχει ολιγορία και από την πλευρά της κυβέρνησης? Να πω στα γεγονότα. Η κυβέρνηση καταρχήν προφανώς και έχει τις ευθύνες της, και κανένας μας δεν αποπείρει τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση. Αν αναλογιστούμε ότι από το 2015 που ξεκίνησε μεγάλες προσφυγικές ροές, δεν υπήρχαν καταστάσεις, δημιουργήθηκαν καταστάσεις, δεν υπήρχε νομολογία, πολλά πράγματα δημιουργήθηκαν νόμοι. Συνεχίζουμε να νομοθετούμε προκειμένου να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Η μία όψη είναι αυτή, και η άλλη όψη είναι το πώς εμείς οι άνθρωποι τελικά αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση, πόσο αντέχουμε ή δεν αντέχουμε μία πίεση που είναι υπαρκτή. Και είναι αλήθεια ότι οι νησιώτες τα τελευταία χρόνια έχουν βάλει πλάτη όχι μόνο στην υπόλοιπη χώρα, αλλά και στην Ευρώπη ολόκληρη. Εδώ λοιπόν θέλει ψυχραιμία εδώ που είμαστε. Κύριε, πάλι, μας μιλήσατε για τις δομές, και εμείς οι δημοσιογράφοι κάνουμε συνέχεια ρεπορτάζ που δείχνουμε την κατάσταση στο νησί. Το Καράτεπέ είναι, είπατε, ένας υποδειγματικός χώρος. Απ' την άλλη είναι η Μόρια, όπου εκεί οι συνθήκες είναι άθλιες. Επιεικώς άθλιες. Και το αναγνωρίζουν όλοι. Στο νησί λοιπόν τι μπορεί να γίνει? Έχει υπερδιπλάσιο πληθυσμό. Ναι, με αποτέλεσμα να είναι άθλιες οι συνθήκες. Όταν υπάρχει υπερδιπλάσιος πληθυσμός, πώς θα στηβαχθούν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες? Εδώ πέρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι στο νησί υπάρχουν τόσες χιλιάδες κόσμος σε άθλιες συνθήκες. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που είναι η Μόρια, που είναι ο μισός και πάνω πληθυσμός που υπάρχει στο νησί, όπου οι συνθήκες είναι κακές. Κύριε, πάλι, αν μου επιτρέπετε, και ένας πρόσφυγας και μία οικογένεια πρόσφυγων να ζουν υπό συνθήκες οι οποίες δεν είναι κατάλληλες, είναι μεγάλο πρόβλημα. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα. Το ένα είναι πώς οι δομές αυτές. Με ακούτε, κύριε, πάλι? Δεν θέλουμε ποτέ σαν χώρα να έχουμε άψογες συνθήκες, να το πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι πώς οι προβληματικές δομές θα γίνουν καλύτερες, πώς το πρόβλημα αυτό του υπερπληθυσμού προσφύγων στο νησί θα επιληθεί, θα διορθωθεί για ένα διάστημα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχει διάρκεια αυτό. Και το δεύτερο είναι τα ακροδεξιά στοιχεία που δρούν στο νησί, εκμεταλλευόμενοι αυτή την κατάσταση. Να πάμε στο διατάφτα λοιπόν. Στο διατάφτα, και γιατί είχαμε τα φαινόμενα προχθές το βράδυ. Υπάρχει μια γενικευμένη γρήνια, θα το πω, στον κόσμο. Υπάρχει μια κούραση από τα μακροχρόνια αυτή την κατάσταση, και υπάρχει και η αντίληψη ότι κάποιες φορές πρέπει να γίνει αποσυμφόρηση. Κανένας δεν το αφισβητεί αυτό. Πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό. Υπάρχει όμως και η απέτηση του παράλογου. Όταν λοιπόν η ίδια η Δημοτική Αρχή, για παράδειγμα, απευθύνεται στην εισαγγελία προκειμένου να εκενωθεί η πλατεία από τους καθήμενους διαμαρτυρόμενους, και μέχρι τώρα, όπου στα επεισόδια με να γίνεται και φθορά της περιουσίας των δημοτών, είδαμε να καίνε κάλους κτλ., η στάση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι υπάρχουν και αγανακτισμένοι πολίτες, και δεν κινείται με τον ίδιο τρόπο για τις φορές που υπέστη δημόσια περιουσία. Ναι, κύριε, πάλι υπάρχει θέμα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί είδαμε ότι συνελήφθησαν οι 120 πρόσφυγες, αλλά από τους ακροδεξιούς δεν είχαμε κανένα. Θα πάμε και εκεί λοιπόν, θα πάμε και εκεί. Οφείλουμε λοιπόν να αναγνωρίσουμε ότι την Κυριακή το βράδυ η δουλειά της αστυνομίας, το κύριο μέλημά τους, είναι η προστασία της ζωής των ανθρώπων, των προσφύγων. Έτσι, γιατί
ήταν σε κίνδυνο η ζωή τους από την οργανωμένη μα το έλεγαν ευθέως, κάψτε τους. Αυτή ήταν η παρένεση, η προτροπή των ακροδεξιών. Το ξαναλέω, είναι οργανωμένοι και συντονισμένοι και σε διάρκεια και σε ένταση. Διάρκεια ναι, αυτό δεν το είδε η αστυνομία όμως, κύριε Πάλι. Αυτό το είδε και η αστυνομία, η οποία είδε ότι υπήρχε σχέδιο να αποσπαστούν αστυνομικές δυνάμεις για να επιτεθούν στους ανθρώπους στο ψαχνό και να τους κάψουν και να τους σκοτώσουν. Ήταν ο εισαγγελέας παρόν όλο το βράδυ εκεί πέρα και αυτή η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Προστάτευσαν τους πρόσφυγες από τη μία πλευρά, συνέλαβαν όμως τους άλλους. Γίναν προσαγωγές από την άλλη πλευρά. Η πρώτη μέρημνά τους ήταν να η πρώτη, κύριε Πάλι. Η δεύτερη, λοιπόν, να συλληφθούν οι υπέτειοι αυτών των επεισοδίων. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Εδώ πέρα έχουμε κακουργήματα. Και ως τέτοια εισαγγελία τα αντιμετωπίζει ενδεχομένως και η αστυνομία δεν έχει τελειώσει εδώ. Η δική μου έκκληση είναι στα ΜΟΜΟΕ, στους πολίτες που έχουν οπτικοακουστικό υλικό, να το δώσουν στην αστυνομία, να το δώσουν στις αρχές, προκειμένου να ταυτοποιηθούν αυτοί που οργανωμένα, το παναλαμβάνω, συντεταγμένα και με σχέδιο, μιλάμε δηλαδή για κακουργήματα εδώ πέρα. Ωραία, κύριε Πάλι, όποιος έχει οπτικοακουστικό μέσο, όποιος έχει υλικό. Κύριε Πάλι, ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Εγώ αναμένω τις επόμενες μέρες την εξέλιξη της δικογραφίας. Μάλιστα. Πάντως η αστυνομία. Δηλαδή, οι αστυνομικοί που ήταν πρόσωπο με πρόσωπο με τους συγκεκριμένους που προκάλεσαν αυτά τα επεισόδια, δεν έχουν εικόνα ποιοι ήταν αυτοί σε ένα νησί όπως η Λέσβος. Δεν ξέρουν ποιοι είναι αυτοί που συνεχώς οργανώνουν, μεθοδεύουν και προκαλούν τέτοιου είδους επεισόδια. Ωραία, λοιπόν. Και σας μιλάω και σας λέω ξανά ότι περιμένω την εξέλιξη και τις ενέργειες του εισαγγελέα προκειμένου όλα αυτά που τα ξέρουν και όσα δεν τα ξέρουν να τα ανακαλύψουν, να γίνουν οργανωμένα και όχι να αρπάξουμε και έναν από τη μια. Έτσι. Ασύνταχτα και μιλάμε μάλιστα για οργάνωση εδώ πέρα. Να δούμε λοιπόν και ποια θα είναι η εξέλιξη της έρευνας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε